Να καλημερίσουμε τώρα Ελευθερία Ταβαζή, αλλά να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον κύριο Φίλη, τον οποίο τον ευχαριστούμε. Καλημέρα. Τον τεχνολόγο μας, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, που και αυτό το πρωινό θα μας δώσει τα φώτα του για το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο. Ελευθερία, πες μας τα τελευταία νέα. Να ξεκινήσουμε με εικόνες κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και αργά το απόγευμα από διάφορες πόλεις, οι οποίες και πάλι χτυπήθηκαν. Να δούμε τα πρώτα πλάνα τα οποία έρχονται από την περιοχή του Μικολάιφ, το λιμάνι. Το οποίο πολιορκείται εδώ και αρκετές ημέρες, δίπλα στην Οδυσσό. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τη στιγμή όπου μία ρουκέτα χτυπά ένα σπίτι και βλέπουμε την κυρία, η οποία με το που καταλαβαίνει ότι δέχεται επίθεση η περιοχή, κλείνει το παράθυρο, ωστόσο συνεχίζει να τραβά το συγκεκριμένο σημείο. Άρα έχουν χτυπήσει άλλη μια φορά κατοικημένη περιοχή. Είναι έξω από το λιμάνι του Μικολάιφ. Να φύγουμε από αυτήν την περιοχή και να πάμε στο Ζητομίρ, το οποίο επίσης πολιορκείται εδώ και πάρα πολλές μέρες. Η πόλη έχει σχεδόν ισοπεδωθεί και εδώ βλέπουμε ένα αεροπορικό χτύπημα. Αφού περνά το αεροσκάφος, θα δούμε σε λίγο τις βόμβες τις οποίες έριξε και πάλι προκαλώντας πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ είναι η χαρακτηριστική στιγμή. Όσον αφορά στο Σούμι, το οποίο επίσης φαίνεται ότι χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, έχουμε άλλους 3 νεκρούς. Καθημερινά στην περιοχή Σούμι έχουμε ανακοίνωση για νεκρούς. Αυτά και είναι ανατολική Ουκρανία, εκεί στη Ζωσόφωνο. Το Ζητομίρ είναι δυτικά του Κιέβου. Το Σούμι είναι όντως ανατολική Ουκρανία. Το Μικολάιφ είναι νότια, δίπλα κοντά στην Οδυσσό. Αυτά όσον αφορά στις εξελίξεις και να κλείσουμε τις εικόνες από την Ουκρανία, βλέποντας μια κοπέλα που έχει καταγράψει έναν κινηματογράφο. Δεν αναφέρει πού ακριβώς είναι ο κινηματογράφος. Αναφέρει όμως ότι είναι ένας κινηματογράφος ο οποίος γλίτωσε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα με τους βομβαρδισμούς της Ρωσίας έχει ισοπεδωθεί και δείχνει και το πώς έχουν καταστραφεί τα κτίρια γύρω από τον κινηματογράφο. Δεν γράφει στο TikTok της. Είναι μία από τις πόλεις που έχουν καταστραφεί. Αυτό με το TikTok. Έχει γίνει, πώς να σας πω, μια απεικόνηση. Πολλοί κόσμοι ανεβάζουν στο TikTok, ειδικά σε αυτή την εφαρμογή. Βλέπουμε ακόμα και και στρατιώτες. Σε ζωντανή σύνδεση, το ξεκίνησε ο Ζελένσκι. Πρώτα απ' όλα ο Ζελένσκι μέσα από το TikTok. Ο Ζελένσκι τα βάζει και στα Instagram όμως. Θέλω να πω ότι υπάρχει, βλέπουμε ότι. Δεν μπορώ να το πω μόδα, αλλά φαίνεται ότι μέσα από την εφαρμογή αυτή επικοινωνεί. Είναι ένα δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως τον τελευταίο χρόνο. Και πάρα πολλοί κόσμοι, ειδικά νεαρά άτομα, το έχουν επιλέξει για να ανεβάσουν τα βίντεο. Το παρακολουθούν αυτό. Λέει, εμείς λέει τον πόλεμο, το βλέπουμε σε ζωντανή σύνδεση. Είναι πολλοί στρατιώτες που πολεμάνε, εκείνες στο μέτωπο κάνουν ελέγχους κτλ. Και τα ανεβάζουν όλα στο TikTok. Είναι φοβερό. Πάντα πρέπει να πούμε ότι. Ξεπεράσει και το Facebook και όλα. Αυτές τις πληροφορίες να τις λαμβάνουμε με επιφύλαξη. Γιατί όντως ο πόλεμος της προπαγάνδας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ανεβαίνουν βίντεο και από τη ρωσική και από την ουκρανική πλευρά. Σίγουρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άμαχοι οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ότι υπάρχουν περιοχές που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Στα σημεία των καιρών. Αλλά που έχει μεταφερθεί μπορεί να ανεβάζει οτιδήποτε. Στο διαδικτύου, είναι γεγονός. Κυρίως από την Ουκρανία, γιατί από τη Ρωσία δεν υπάρχουν αυτές οι πλατφόρμες. Εντάξει, εκεί είναι και διαφορετικά, είναι η Ρωσία. Λοιπόν, για να πάμε στον κύριο Φιλή, να μας πεις πού βρίσκονται. Ουκρανική και ρωσική αντιπροσωπεία, Υπουργείο Εξωτερικών, έχουν φτάσει στην Ατάλεια. Εχθές αργά το βράδυ φαίνεται να έφτασαν. Και βέβαια όλοι περιμένουν να δουν τι ακριβώς θα προκύψει από τη σημερινή συνάντηση. Και κλείνοντας αυτές τις διπλωματικές επαφές, αν θέλετε να δούμε και την ανάρτηση του κυρίου Μπλίνκεν, ο οποίος φαίνεται να μίλησε κατά τη διάρκεια της με τον Βολοδίμιρ Ζελένσκι και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι μίλησε με τον Ουκρανό Πρόεδρο για περισσότερη ασφάλεια στους, για να παράσχουν οι ΗΠΑ μεγαλύτερη ασφάλεια στους ανθρωπιστικούς διανδρόμους που πραγματοποιούνται στην Ουκρανία και στις διπλωματικές προσπάθειες και σχέσεις έτσι ώστε να σταματήσει ο πόλεμος του Πούτιν. Τώρα να ξεκινήσουμε από αυτά και μετά θα πάμε στο πολέμου. Να πάμε στις διπλωματικές προσπάθειες και να μας εξηγήσετε σήμερα. Συναντάται ο Ρώσος με τον Ουκρανό. Υπάρχει επικοινωνία Biden-Erdogan, θα υπάρξει κάποια στιγμή. Βλέπουμε την Τουρκία να έχει αναδειχθεί σε ένα μεγάλο περιφερειακό διαμεσολαβητή. Και όπως καταλαβαίνετε παίζεται και ένα άλλο παιχνίδι, έτσι, θα λέγαμε, σε διπλωματικό επίπεδο. Αυτά να μας εξηγήσετε, πού βρισκόμαστε. Ναι, αυτό βρισκόμαστε σε μια φάση όπου ο πόλεμος είναι έτοιμος να περάσει στο πιο επικίνδυνο και αιματηρό σημείο του. Δηλαδή στην επίθεση των Ρώσων στο Κίεβο, ήδη επειδή κοιτάω κάποιους αξιόπιστους χάρτες
Αυτό που συμβαίνει είναι από τρεις πλευρές πλέον. Το Κίεβο έχει αρχίσει και κλείνει ο κλοιός γύρω του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πάμε σε μια εκατόμβη θυμάτων. Άρα λοιπόν γίνονται κάποιες τελευταίες προσπάθειες για να μπας και βρεθεί κάποια διπλωματική λύση και να φύγουν οι άμαχοι. Κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία, όπως έχουμε πει, θα προσπαθήσει να βοηθήσει στην επίλυση του θέματος. Διπλωματικά οφείλω να το πω αυτό. Για ποιο λόγο? Διότι, όπως είπαμε, αν θα διαραγούν πλήρως οι σχέσεις, θα πρέπει να διαλέξει με ποιον θα πάει. Θα το θυμηθείτε και θα είμαστε, φαντάζομαι, εδώ να το συζητήσουμε σε λίγες εβδομάδες ή μήνες, όπου θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με τα στενά. Γιατί δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποια διπλωματική λύση και θα σας πω τον πολύ απλό λόγο. Ο πολύ απλός λόγος είναι ότι ο κύριος Πούτιν δεν έχει πάρει ακόμα αυτό που θέλει από την Ουκρανία και δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κάψει όλες τις γέφυρες με τη Δύση για να πει ότι σταματάω στα περίχωρα του Κιέβου. Έχει βάλει πλέον πολλά στην εμφαντική του νίκη στην Ουκρανία, την οποία κανείς δεν θα την πάρει προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει βοήθεια ουσιαστική προς την Ουκρανία. Άρα αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω, επίφαση διαπραγματεύσεων. Λυπάμαι που είμαι απεσιόδοξος για το θέμα, αλλά αυτό, άρα εσείς δεν βλέπετε καμία... Η Τουρκία πραγματικά θέλει ειρήνη, όχι ειρήνη, να μην διαραγούν πλήρως σχέσεις. Εσείς δεν βλέπετε φως στο τούνελ, δηλαδή. Δεν βλέπετε φως στο τούνελ, γιατί λέγαμε... Να πάμε σε μια αποκλιμάκωση, δηλαδή, δεν το βλέπετε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι ακόμα στη φάση της αποκλιμάκωσης, είναι στη φάση που ετοιμαζόμαστε για την επίθεση στο Κίεβο. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε. Αυτή τη στιγμή στην Ανατολική, θα σας πω κάτι άλλο. Ναι. Στην Ανατολική, κυρία Βούλγαρη και κύριε Χασαφόπουλε, στην Ανατολική Ουκρανία είναι δύο λαβίδες που κάνουν οι Ρώσοι. Ετοιμάζουν να κλείσουν μέσα μεγάλες μονάδες του Ουκρανικού στρατού. Είναι θέμα χρόνου λοιπόν πότε θα κλείσει η λαβίδα και θα γίνει περικύκλωση. Δηλαδή, έχουμε κινήσει σε μικρογραφία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μονάδων τεθωρακισμένων κτλ. Κύριε Φίλη, όμως, μισό λεπτάκι. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι περιμένουν εκεί οι Ρώσοι. Και αυτό που λέμε και εμείς από το πρωί είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι και οι δύο πλευρές έχουν κάνει κάπου πίσω. Και η κυρία Ζαχάροβα χθες λέει ότι εμείς δεν θέλουμε αλλαγή καθεστώτος, αναθεώρηση του συντάγματος. Και ο Ζελένσκι είπε ότι δεν θέλουμε να είμαστε στο ΝΑΤΟ. Και αν κρίνουμε λίγο και από την πορεία των χρηματιστηρίων χθες. Ίσως να υπάρχει μια ακτίδα φωτός, μια ελπίδα. Εντάξει, εσείς δεν βλέπετε πουθενά ελπίδα? Απλά εγώ, επειδή θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, ξανά φαντάζομαι, θα πούμε ότι δεν η ελπίδα αυτή, κοιτάξτε να τη ξέρετε πόσες φορές σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έχουμε αυτού του τύπου τη διαπραγματεύσεις. Και στη Βοσνία είχαμε και στο Ιράκ είχαν πάρα πολλές. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολο ακόμα, δεν έχει πάρει η Ρωσία αυτό που θέλει. Θα πρέπει δηλαδή οπωσδήποτε να έχει εξασφαλίσει πλέον τον νότιο μέτωπο, να έχει πέσει η Μαριούπολη, έτσι ώστε να ενοποιηθεί όλη αυτή η περιοχή. Και είναι, σας λέω, είμαι πολύ κοντά. Η Ουκρανία, γιατί το λέει? Γιατί καταλαβαίνει η Ουκρανία ότι δεν θα πάρει από τη Δύση τη βοήθεια που θέλει. Δηλαδή, επιτρέψτε να πω, η γελιότητα εχθές με τα MiG-29 της Πολωνίας από την πλευρά της Δύσης ήταν τρομερή. Δηλαδή, από τη μία να σου λένε ότι θα τους τα δώσουμε και μόλις λένε οι Πολωνοί, οι παιδιά πάρτε τα, μετά να λένε οι Δυτικοί όχι δεν τα θέλουμε γιατί αυτό. Προφανώς γιατί θα οδηγηθούμε σε πιο ακραίες καταστάσεις. Άρα έτσι όπως και τα λέτε κύριε είναι φίλοι, πολύ κοντά στην Ανατολική κυρίως Ουκρανία να έρθει αυτό το σημείο στις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις όπου θα υπάρξει αστάθεια και θα επακολουθήσει, πώς να το πω τώρα, η διάλυση του πεδίου. Ναι, ναι. Δεν νομίζω άρα λοιπόν και εσείς η εκτίμησή σας είναι ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε την επίθεση στο Κίεβο. Κανείς δεν μπορεί να το πει. Αυτό είναι τι θέλουν να κάνουν. Και πρώτον κύριο η επίθεση στο Κίεβο, να πούμε ειλικρινά, πρέπει να ακολουθήσει, μάλλον να ξεκινήσει προφανώς με παράσπυρο βολικού. Και όλες αυτές τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχουμε άμεση επίθεση. Άρα να δούμε, λίγο. Και να δούμε λίγο το χάρτη. Νομίζω ότι θέλω να πω είναι είμαστε στη συνέχεια πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτό θέλω να πω. Κύριε φίλε, να μας βοηθήσετε κι εσείς να δούμε λίγο το χάρτη. Και κεχηρία να γίνει τώρα δεν θα κρατήσει. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Και κεχηρία, να πούμε ότι αύριο θα γίνει κεχηρία. Σήμερα. Και δεν θα κρατήσει γιατί το πεδίο είναι ασταθές ακόμα. Και είναι και επικίνδυνη αυτή τη στιγμή επίθεση στο Κίεβο γιατί από πάρα πολλές πόλεις
πόλεις, οι άμαχοι φτάνουν στο Κίεβο για να φύγουν. Επομένως, πιθανότατα θα πρέπει, κύριε φίλη, να φύγει και ο άμαχος πληθυσμός από τις γύρω πόλεις που βρίσκεται αυτή τη στιγμή που στο Κίεβο, που θα βρεθεί, και μετά να γίνει μια τέτοια επιχείρηση. Γιατί δεν θα θέλει ο Βλαδιμίρ Πούτιν να έχει αυτό το βάρος των αμάχων στην πλάτη. Να δούμε λίγο το χάρτη για να ολοκληρώσουμε κιόλας. Εδώ είναι, ας πούμε, το που επιχειρούν εδώ τώρα. Είναι το Ρόμνη που μας έλεγε η Ελευθερία, το Κίεβο, η Οδυσσός. Εδώ από κάτω για να κλείσει. Στην αυτό ουσία που έλεγε τι θέλει τώρα η Ρωσία. Ο κύριος Φίλης δεν έχει πάρει ακόμα τη Μαριούπολη και δεν έχει κλείσει από κάτω όλα τα παράλια με την Οδυσσό. Ναι, αφήστε το χάρτη, παιδιά, αφήστε το χάρτη. Αφήστε το χάρτη να τον έχουμε. Λοιπόν, ναι, επειδή αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι βορείως της Μαριούπολης και προς τον Ντονέτσκ υπάρχει ένας θύλακας όπου φαίνεται ότι θα κλείσει σιγά σιγά με τους Ρώσους να περικυκλώνουν τις Ουκρανικές δυνάμεις. Και σύμφωνα με πολύ αξιόπιστες πηγές που βλέπω, και ελληνικές αλλά και ξένες, εκεί υπάρχουν 40 με 50.000 Ουκρανοί στρατιώτες. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, θα καλύψουν οι Ρώσοι εκεί πάνω από τη Μελιτούπολη, πάνω από τη Μοριούπολη, κοντά... βλέπετε ότι φαίνεται, κάνει ένα κιλό. Μελιτόπολη, αυτή η περιοχή. Ναι, ναι, και κάτω, από την κάτω. Εκεί που λέει τη Βολνοχάβα, Βολνοβάχα. Εδώ. Αυτό, σιγά σιγά, ο χάρτης αυτός θα κλείνει από την πλευρά της Μελιτόπολης και από την πλευρά του Ντόνετσκ. Όλη η περιοχή εδώ θα γίνει κόκκινη, όλο αυτό το μέρος θα γίνει κόκκινο. Υπάρχουν ετοιμοπόλεμες ουκρανικές δυνάμεις. Οι Ρώσοι δεν θα πάνε σε ειρήνη εάν δεν έχουν το εμφανώς το πλήρως χέρι πάνω, το πλήρως. Άρα κατά τα λεγόμενά σας έχουμε καιρό ακόμα, έχουμε ακόμα δρόμο με πολύ. Νομίζω ότι έχουμε καιρό, ναι, δηλαδή καταλαβαίνω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και πραγματιστές σε αυτό το θέμα, δυστυχώς. Εμείς, κύριε φίλη, να ευχηθούμε να μην επιβεβαιωθείτε. Ειλικρινά, δηλαδή. Και εγώ το ίδιο εύχομαι για το συγκεκριμένο θέμα, πραγματικά. Καταλαβαίνω, αλλά και εσείς, επειδή βλέπετε και άλλα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τα λέτε, να λέμε και τα αισιόδοξα και τα απεσιόδοξα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε φίλη. Καλώς είναι και μιλάνε οι άνθρωποι. Καλώς είναι και μιλάνε οι άνθρωποι, αλλά ο κύριος Πούτιν αυτό το οποίο θα ζητήσει είναι την παράδοση επί της ουσίας της Ουκρανίας. Και η Ουκρανία να γίνει ένα κράτος δορυφόρος, όποια Ουκρανία θα μείνει. Να κρατήσουμε αυτό που λέτε ότι είναι στοίχημα για τον ίδιο. Έχει βάλει όλα τα χρήματά του εκεί πέρα και δεν θα υποχωρήσει εύκολα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε φίλε. Δεν μπορεί να μην παρουσιάσει εμφατική νίκη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εννέα στους 10 θανάτους από COVID αφορούν συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Το εμβόλιο μειώνει έως 20 φορές τον κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.